Κάτσε, γιατί θα προοδεύω τώρα. Αυτό το μέρος επειδή είναι... Λαβαλιά. Ο Κούτσο να κάνει τις στάσεις ο Κάθος. Μην κάθεστε πολύ κοντά τους, γιατί είστε διαφορά ψήφιος. Κάτσε, θα βγάλουμε μία, κάτσε πάνω την πόδια. Έλα, Υπουργέ. Κάτσε, όλοι κάτω στην άκρη. Στην μέση. Έλα, πολύ βαρύ. Δύο, Καλημέρα, διότι η ομάδα δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι και αυτοί που πρέπει να τα αποφύσουν. Πάντα το παρασκήνιο. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Θα μια μεγάλη επιτυχία και τότε, δεν είναι. Πρόεδρε. Είναι από πολύ μικρή έφηβη. Από πολύ μικρή πρωταθλητές. Έτσι, μπράβο. Γιατί του λένε μικρούς. Λέω δεν είναι μικρή. Είναι μεγάλη νέοι. Ακριβώς. Η επιτυχία σας βέβαια επιβεβαιώνει ότι το μπάσκετ είναι προαγαπημένο. Και την μπάλα δεν την πετάμε έξω. Εμείς την βάζουμε στο καλάθι την μπάλα. Πρόεδρε, εγώ είμαι της γενιάς εκείνης που μάθαμε το μπάσκετ το 87. Τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, όλους εκεί που μιχαίναμε και τα άλλα παιδιά. Υπήρχε και πριν. Τότε λοιπόν και υπάρχει σε μετά. Κάθε σχολείο φτιάχτηκε μια μπασκέτα. Έτσι. Και όλοι παίρνανε μια κόκκινη μπάλα και τη βαράγαμε. Τώρα άλλοι την πάνε στο καλάδι, όλοι την πετάγαμε. Αλλά η δική σας επιτυχία επιβεβαιώνει ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που παραμένει στην ψυχή και στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Μας κάνετε περήφανος. Και νομίζω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε αυτή η νέα φουρνιά των μεγάλων αθλητών, γιατί εγώ σας είδα προχθές, να σας πω την αλήθεια, τον τελικό είδα μόνο, αλλά είδα ότι είχατε και ψυχή και παίζατε σύγχρονο μπάσκετ. Πολλά τρίποντα κάνατε. Ο δίπλαρος ποιος είναι που βάλετε από το... Εδώ είναι, εδώ είναι. Εσύ το βάλετε από το σέντρα. Δεν ξανακάνει. Και μπάσκετ είναι αυτό, θέλω να σας πω το εξής, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, επειδή σε συλλογικό επίπεδο έχουμε υψηλό επίπεδο μπάσκετ, να παίζουν τα νέα παιδιά στις ομάδες, πρόεδρε. Πώς θα γίνει. Έχουμε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν έχουμε ελληνικό επίπεδο. Αυτό λέω, να παίζουν τα νέα παιδιά, η νέα γενιά των Ελλήνων αθλητών, να παίρνουν λίγο χρόνο συμμετοχή. Να μειωθούν οι ξένοι παίκτες. Απλό είναι. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί. Μπορεί να γίνει από άποψη θεσμική, αλλά αυτό που μπορεί να συμφωνήσουμε με τους συλλόγους είναι να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και υποχρεωτική παρουσία στις δεκάδες, είναι τώρα, στις δωδεκάδες, σε νέα παιδιά Έλληνες αθλητές. Σας πάνω, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και στις ομάδες σας, αλλά να μας δώσετε και άλλες χαρές τέτοιες σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Διότι είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι που κάνουν επιτυχίες σε επίπεδο εθνικής νέων μετά προχωράνε και γίνονται αθλητές διακεκριμένοι. Είναι μεγάλη επιτυχία, δεν είναι ανεπανάληπτη όμως. Γι' αυτό θα το επαναλάβουμε. Κοίταξε να δεις μέχρι την επόμενη, όπως είχε πει κάποιος μεγάλος. Το Σεπτέμβριο έρχεται, έχουμε τους άντρες. Κύριε Πρωθυπουργέ, η τεχνική ηγεσία και οι τεχνικές ηγεσίες που επιλέγει η Ομοσπονδία είναι από τους θεμέλιους λίτους των επιτυχιών μας. Ο κύριος Παπαθεοδόρου μαζί με τον κύριο Λιμιάτη και τον κύριο Δοξάκη, τώρα και το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο θα μου επιτρέψετε. Εμείς ξέρουμε τους πιο διάσημους. Φτιάξαμε μια εξαιρετική ομάδα. Έτσι, κράκαμε. Ήσασταν όταν ήμασταν εμείς παιδιά, γι' αυτό. Στον Άρη, τον Άρη. Εμείς είμαστε οι μαχητές. Ο Λιμιάτης επιλύγουν. Εγώ.
Παιδιά, τώρα αφού μου τη δώσαν, την βάλω. Πάρε την πάρα στάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάντα τέτοια και τρίποτα πολλά.